Έχουμε την τηλεφωνική επικοινωνία με την κυρία Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα από τις Βρυξέλλες. Τι κάνουμε, πώς πάμε, τι λένε οι Βρυξέλλες. Ένα πρώτο σχόλιο. Για άλλο λόγο είχαμε κανονίσει την τηλεφωνική επικοινωνία. Θα αναφερθούμε και σε αυτή την πρωτοβουλία. Όμως θα ήθελα ένα σχόλιο σχετικά με τις εξελίξεις, γιατί δεν μπορεί μία δημοσιογράφος όπως εσύ, Μαρία, να μου επιτρέψει και τον ελληνικό, αλλά και ένας άνθρωπος που συμμετέχει ενεργά στην πολιτική, να μην σχολιάσει τα όσα γίνονται και τις πληροφορίες που έχει από τις Βρυξέλλες σχετικά με το αίτημα του Πρωθυπουργού για τη Σύνοδο. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Και η διαπίστωσή μου είναι ότι η κυβέρνηση ανεβάζει επικίνδυνα το επίπεδο του κινδύνου την ώρα που ο χρόνος τελειώνει. Η Ελλάδα σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφύγει να περάσει σε μια γκρίζα ζώνη μπροστά στην άμεση εξέλιξη που θα έχουμε για το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ελλάδα πρέπει να σταθεροποιηθεί, να κλείσει την αξιολόγηση και να πάρει τη δόση. Δεν θα πρέπει να μείνει σε εκκρεμότητα όταν θα μπει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην τελική ευθεία για το δημοψήφισμα. Και αυτό ανεξαρτήτως το αν φτάνουν ή δεν φτάνουν τα διαθέσιμα. Ακόμα χειρότερα, όταν ξύνουμε τον πάτο του βαρελιού και όταν εξαντλούμε κάθε ευρώ από τα διαθέσιμα, δεν νομίζω ότι προσφέρουμε εθνικές υπηρεσίες. Η κυβέρνηση αυτή την ώρα με κάθε τρόπο αποδεικνύει ότι συνεχίζει να παίζει με τη φωτιά και ότι το σοβαρό έλλειμμα αξιοπιστίας που έχει καταλήγει σε βάρος του ελληνικού λαού. Πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαροί αυτές τις στιγμές. Πρέπει να απολύτως να αντιλαμβάνονται τι ρόλο παίζουν. Η επανάληψη του έργου του 2015 δεν είναι σίγουρο ότι θα έχει την ίδια κατάληξη, ακόμη και αν εκείνη ήταν δραματική, ακόμη και αν εκείνη μας έφερε ένα τρίτο μνημόνιο. Η επανάληψη του έργου του 2015 μπορεί αυτή τη φορά να ρίξει τη χώρα στα βράχια, γιατί εδώ το σύστημα έχει άλλα πράγματα να ασχοληθεί με πρώτο και βασικό το ενδεχόμενο εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας. Αν και αυτό στην αρχή χρησιμοποιήθηκε ή επιχειρήθηκε να χρησιμοποιηθεί ως ένα επιχείρημα ή και υποβοήθηση για το θέμα του ελληνικού ζητήματος, ότι θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν για να μην φτάσουμε εκεί. Από ό,τι φαίνεται όμως τώρα, όσο πλησιάζουμε εκεί, ίσως είναι το αντίστροφο. Ίσως είναι έτσι μία δυναμία πια για την διαπραγμάτευση. Το Brexit αλλά και το προσφυγικό. Και θέλω να πάω στο προσφυγικό γιατί υπάρχει μία πρόταση και να μου το σχολιάσεις μαζί να χρησιμοποιήσουμε για το προσφυγικό τα διάθετα χρήματα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν για την Ελλάδα. Αυτή είναι η πρόταση. Είναι, η πρόταση έχει ως εξής και είναι μια πρόταση που δεν είναι δικιά μου. Είναι μια πρόταση που έγινε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Μαζευτήκαμε στις αρχές Μαρτίου 7 ευρωβουλευτές. Όχι άσχετοι, όλοι που είχαμε εμπλοκή με τον κοινοτικό προϋπολογισμό, είτε από την πλευρά συνολικά του προϋπολογισμού, είτε από την πλευρά της περιφερειακής ανάπτυξης. Εγώ ήμουν εισηγήτρια στον τομέα της πολιτικής συνοχής και συζητήσαμε τρόπο ώστε να μην χρειαστεί να ζητήσουμε από τα πλούσια κράτη-μέλη περισσότερα χρήματα, αλλά να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα που επιστρέφουν στα κράτη-μέλη, αυτά που ως γνωστόν λέγονται αδιάθετα στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Πού καταλήξαμε? Ότι κάθε χρόνο περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ που δεσμεύονται στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ξοδεύονται για τους σκοπούς που δεσμεύτηκαν και άρα εξαφανίζονται, επιστρέφουν. Το ποσό αυτό λοιπόν ζητάμε να παραμείνει στον προϋπολογισμό και να χρησιμοποιηθεί για τις έκτακτες ανάγκες. Πρώτη έκτακτη ανάγκη το προσφυγικό, πρώτη υποψήφια χώρα να πάρει χρήματα από την έκτακτη ανάγκη η Ελλάδα. Εδώ λοιπόν ζητάμε να παρέμβει η Κομισιόν και να ξεκινήσει τη διαδικασία. Και ποια δεν είναι μια συζήτηση που γίνεται μεταξύ μας, μεταξύ των 7, είναι ένα αίτημα που διατυπώνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Όπως ξέρετε, έχει 215 ευρωβουλευτές από 27 χώρες. Και όπως ξέρετε, επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συναρμοδιότητα επί του προϋπολογισμού. Μάλιστα, νομίζω ότι είναι μια πρόταση θετική τουλάχιστον για τη χώρα. Ελπίζω να γίνει αποδεκτή. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θα πρέπει και η χώρα να έχει τις δομές και τους μηχανισμούς ώστε να απορροφήσει αυτά τα χρήματα. Γιατί υπάρχουν διάφορα θέματα ακόμα, νομίζω, σε σχέση με την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για το θέμα του προσφυγικού. Το οποίο μπορεί να έχει πέσει στα θέματα, ωστόσο παραμένει και είναι ένα σοβαρό θέμα. Καθώς μας λέγανε από την κυβέρνηση, όπως μου λέγει ένας ακροατής, ότι μέχρι το Πάσχα θα έχει αδειάσει ο Πειραιάς, το λιμάνι του Πειραιά, θα έχουν φτιαχτεί οι χώροι φιλοξενίας για να μετακινηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ακόμα όμως δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Η απουσία του κράτους στη διαχείριση του προσφυγικού είναι προφανής και δεν χρειάζεται να τη σχολιάζουμε κατ' επανάληψη. Εκείνο που πρέπει να κάνει απολύτως γρήγορα η κυβέρνηση είναι να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να φτάσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα στην Ελλάδα οι εμπειρογνώμονες, οι ειδικοί, η υλικοτεχνική υποδομή που χρειαζόμαστε. Και πάντοτε να γνωρίζει ότι για να πάρει κανείς χρήματα πρέπει να τα ζητήσει και να έχει τις ανάλογες δομές να τα απορροφήσει. Πάντως το προσφυγικό, παρά το γεγονός ότι έχει πέσει από την επικαιρότητα, όπως πολύ σωστά λέει ο Νίκο, είναι το μείζον ζήτημα εδώ.
Και γι' αυτό το λόγο αναζητούμε τρόπους για χρηματοδότηση. Και πιστεύουμε πια ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ότι μπορούμε να έχουμε την υποστήριξη των άλλων μεγάλων πολιτικών ομάδων, με πρώτη τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ώστε αυτό να γίνει απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άρα έτσι η Κομισιόν να αναγκαστεί να κινητοποιηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε, κανένας δεν μπορεί να ζητήσει επιπλέον χρήματα από τα κράτη-μέλη σε αυτή τη στιγμή. Όλοι όμως γνωρίζουμε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι εδώ. Και η Ελλάδα υφίσταται πρώτη τη επιπτώση. Και το δημοσιογραφικό σου ένστικτο για να κλείσουμε σε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις. Έχουμε βγάλει ημερολόγια για εκλογές. Τι θα γίνει τελικά, πώς βλέπεις εσύ να πορεύεται η κυβέρνηση? Θα φτάσουμε σε ένα διέξοδο και θα πάμε σε εκλογές, ή τελικά θα γίνει αυτό που λένε όλοι, ότι έχουν μια καλή πρόθεση να κλείσει συμφωνία? Σε κάθε περίπτωση, το sequel είναι χειρότερο από την αρχική έκδοση. Και άρα και ο βαθμός κινδύνου για τη χώρα είναι πολύ υψηλότερος. Από ό,τι συνέβαινε το καλοκαίρι του 2015 που φτάσαμε στο στήλος του κρεμού. Η κυβέρνηση θα πρέπει να ξέρει ότι η διακυβέρνηση είναι η διαδικασία της ανάληψης της ευθύνης. Δεν μας έχει δείξει μέχρι τώρα ότι μπορεί να την αναλάβει. Αν δεν μπορεί, ας φύγει. Ας το κάνει όμως το ταχύτερο δυνατό. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να το πω, Νίκο, αυτό. Δεν είναι προς το εθνικό συμφέρον να στεγνώσουμε και πάλι για άλλη μια φορά την αγορά εν ώψη του καλοκαιριού και περιμένοντας στοιχειοδός να εισρεύσουν έσοδα από τον τουρισμό. Δεν είναι προς το εθνικό συμφέρον να αφήσουμε απλήρωτους τους συνταξιούχους. Δεν είναι προς το εθνικό συμφέρον να εμφανίζουμε την Ελλάδα ως μια χώρα που μια φορά το χρόνο είναι η πρωταγωνίστρια κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Είναι προς το εθνικό συμφέρον. Δεν έχω άλλο χρόνο. Καλημέρα στη Μαρία Σπυράκη από τις Βρυξέλλες.